Νομίζω ότι τίποτα λιγότερο δεν θα άξιζε για αυτόν τον άνθρωπο, τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, που πρόσφερε τόσα πολλά σε όλους μας, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο, είναι κάτι το μοναδικό, είναι κάτι που θα μείνει για όλους μας, σε όλους μας χαραγμένο στις μνήμες μας. Απλά τώρα από εδώ και στο εξής θέλουμε η ομάδα να βελτιώνεται και να είναι καλύτερη στο μέλλον. Έχει ζήσει πολλές μεγάλες ατμόσφαιρες στο ΆΚΑ. Αυτό που βλέπεις εδώ σήμερα το φανταζόσουν? Κοιτάξτε, σαν αριθμό έτσι προφανώς δεν μπορούμε να το βιώσουμε πουθενά σε κανένα άλλο γήπεδο στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά η ατμόσφαιρα που είχε το ΆΚΑ δεν τη βιώσαμε ακόμα εδώ. Είναι και το ανοιχτό, είναι λίγο η εποχή, είναι το event, έχει αυτό το χαρακτήρα. Ο Παναθηναϊκός όμως και γενικά και με τον Δημήτρη έχουμε ζήσει στιγμές ανεπανάληπτες με τον κόσμο στο πλάι μας, όχι μόνο μέσα στο ΆΚΑ και σε παιχνίδια του εξωτερικού, ο κόσμος να είναι δίπλα μας και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ανεπανάληπτη. Μια κουβέντα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αυτό που θυμάσαι περισσότερο από τα πολλά. Ο κύριος Παύλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πρώτα απ' όλα λάτρης της οικογένειας. Πρώτο πράγμα που ρωτούσε ήταν πώς είναι η οικογένειά μας και μετά ρωτούσε και συζητούσε θέματα αγωνιστικά. Αυτό ήταν και το κύριο μέλημά του, να είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς καλά σαν άνθρωποι και μετά σαν αθλητές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε τα πάντα και βλέπουμε και αυτό που ακολούθησε δηλαδή τα επόμενα χρόνια είναι η παρακαταθήκη που άφησε σε αυτόν τον τόπο. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ένα κατάμεστο το εμβληματικό Καλλιμάρμαρο, κάτι που σπανίζει και δείχνει την αγάπη του κόσμου και για το άθλημα και για το Παναθηναϊκό. Πολλά συγχαρητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπουμε πραγματικά ένα ωραίο θέαμα με γονείς, με οικογένειες να έχουν έρθει να δουν την ομάδα τους και να γιορτάσουν μαζί με τον Παναθηναϊκό αυτή την ξεχωριστή μέρα. Είχατε την τύχη να γνωρίσετε τον Παύλο Γιαννακόπουλο? Από κοντά όχι. Τον έβλεπα διαμέσου της τηλεόρασης, έβλεπα τις προσπάθειές του και Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε και σήκωσε πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό με την αγάπη, την προσπάθεια και όλο αυτό το οποίο έκανε ως έργο. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ το βλέπετε να πηγαίνει ακόμα πιο μπροστά. Είμαστε πλέον από τις χώρες που λέμε είμαστε τυχεροί που έχουμε η χώρα μας ένα μπάσκετ το οποίο είναι πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα είναι πλέον στις κορυφαίες μπασκετικές ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν σηκώσει πολύ ψηλά το ελληνικό μπάσκετ και αυτό πρέπει να μας κάνει χαρούμενους, γιατί κάθε χρόνο αυτό που ξεκινάει, μόλις ξεκινάει το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό, πιστεύουμε όλοι ότι θα είμαστε και στους τελικούς και τα έχουμε καταφέρει. Και έχετε κάνει πολλές ενέργειες για την καταπολέμηση της βίας. Αυτή είναι μια εικόνα που θέλετε να βλέπετε σε όλα τα γήπεδα. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να βλέπουμε πάντα στα γήπεδα. Κοιτάξτε το Καλλιμάρμαρο γεμάτο, οικογένειες, παιδιά, γονείς, είναι ό,τι μοναδικό αυτό που είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Τίποτε άλλο δεν χωράει. Σήμερα φυσικά είναι ένας φιλικός αγώνας στην κανονική διαδικασία του πρωταθλήματος και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Αυτά που έχουμε κάνει νομίζω ότι αφήνουν πλέον θετικό αποτύπωμα. Καταλαβαίνουν όλοι ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Η πολιτεία δεν παίζει και δεν θα παίξουμε. Ο νόμος που ψηφίσαμε είναι ένας νόμος που τον έχουν αισθανθεί όλοι. Καταλαβαίνουν ότι δεν συμφέρει κανέναν να υπάρχει αθλητική βία και συμφέρει να υπάρχει ειρήνη στις εξέδρες και να χαιρόμαστε στους αγώνες. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες άλλαξαν δομικά το σύστημα και αυτές οι αλλαγές μέσα από τον νόμο μας κάνουν πλέον να αισθανόμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.